Ηλεκτρολογική εργασία, ο Μπομπ. Παρακαλώ. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο μου η θιά σου η Χρυσούλα. Είσαι καθιά... Έτσι είναι, συμβαίνει, αδέρφια μου και αδερφές μου. Ο Κύριος μας, ο γλυκύτατός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας βλέπει, μας ακούει, μας αισθάνεται και ο κάθε ένας από εμάς περιμένει την αγάπη του. Ο γέροντας και μακάριος άνθρωπος του Θεού, ο γέροντας ο Εφραίμ ο Αριζονίτης ή Φιλοθεήτης, μέσα στα τόσα ωραία πράγματα που μας είπε και μας δίδαξε επί πολλά χρόνια, με τη χάρη του, με την ευλογία του, με τη συγκίνησή του, με την ωραία διδαχή του, με τις υπομονές του, μας μίλησε ότι ο εγωισμός είναι ένα παράλογο πάθος που μαστίζει κυριολεκτικά όλο το ανθρώπινο γένος. Όλοι οι άνθρωποι πάσχουμε από αυτή τη μεγάλη ασθένεια. Τον εγωισμό, αυτή την ασθένεια, ο οποίος ο άνθρωπος νιώθει, πώς νιώθει, ακούστε τι λέει, τον εγωιστή άνθρωπο, ο εγωισμός το ρεζιλεύει και το θεατρίζει. Από τον εγωισμό καλούμεθα από τον Θεό να αγωνιστούμε και να καταπολεμήσουμε και να απαλλαγούμε. Όπως ο παλαιός άνθρωπος είναι η εμπαθής κατάσταση της ψυχής και στην κυριολεξία είναι εγωισμός. Έτσι, ο παλαιός άνθρωπος, λέει ο γέροντας, είναι η εμπαθής κατάσταση της ψυχής και στην κυριολεξία είναι εγωισμός. Πόσο στα αλήθεια δίκιο έχει αυτή η Αγία Ψυχούλα? Μπορούμε να εκδώσουμε έλεος εμείς? Είμαστε ελεήμονες. Όλα τα πάθη, όλα τα αμαρτήματα, όλες οι πτώσεις έχουν την αρχή τους, την αφετηρία τους στον εγωισμό. Μεγάλο κακό. Δεν μπορεί να ελεήσεις. Δεν μπορεί να κοιτεύσεις. Δεν μπορεί να προσευχηθείς. Δεν αφήνει τον άνθρωπο ήσυχο. Τον τυραννά νύχτα μέρα. Μέρα νύχτα. Όλοι γενικά οι άνθρωποι πάσχουμε από αυτό το κακό. Και περισσότερους από όλους, λέει ο γέροντας Εφραίμ, ο μακαριστός, εγώ. Βλέπετε. Τι αυτομευσία έχει ο ίδιος για τον εαυτό του. Δεν θεατρίνησε. Το έλεγε και το πίστευε. Δεν το έλεγε απλώς για να το ακούσουμε. Ούτε για να το κάνουμε έτσι κουβέντα να γίνεται. Ο ίδιος πάλι, ο γέροντας, ο μακαριστός, ο Εφραίμ, έλεγε το εξής. Για την οικογένεια και για όλους μας. Η υπερηφάνεια και ο εγωισμός μέσα στην οικογένεια έβγαλε τους πρωτόπλασους από τον παράδεισο του Θεού. Ναι. Τηρονομήσαμε και εμείς σαν μια περιουσία τον εγωισμό αυτό και τώρα υποφέρουμε και αγωνιζόμαστε χωρίς έτσι έλεος και λοιπά, γιατί μέχρι σέματος για να απαλλαγούμε. Ναι, χρειάζεται πολύ προσπάθεια, διότι ο εγωιστής άνθρωπος είναι τυφλός, είναι μουγκός, είναι κουφός, είναι παράλυτος, είναι άλαλος. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Δεν μπορεί να έχει ασφλαγνία, φιλανθρωπία, έλεος κλπ. Δεν μπορεί να αγκαλιάσει. Δεν του αρέσει η αγκαλιά του Θεού.
ούτε τον ανθρώπο. Ο άνθρωπος ζητά τη θεραπεία του και φωνάζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, ελέησό με, Κύριε μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». «Ναι, θα σε ελεήσω», απαντά ο Θεός. Και αρχίζει ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων τη θεραπεία. Και πώς γίνεται αυτή η θεραπεία? Ο αγώνας δεν είναι μικρός, γίνεται, πώς γίνεται? Μας στέλνει διάφορες θλίψεις. Επιτρέπει πειρασμούς. Και όλα αυτά είναι τα φάρμακα. Τα πικρά φάρμακα που θεραπεύουν την ψυχή του ανθρώπου. Ακούτε? Τα πικρά φάρμακα που θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό να λέμε δόξα τω Θεώ, χαίρομαι. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, ναι. Διότι βλέπει η απαναγάπη μας. Βλέπει ο γλυκύτατός μας ο Ιησούς Χριστός. Πού είμαστε, σε τι είμαστε, πού είμαστε, πού είναι η καρδούλα μας, πού είναι το μυαλό μας, πού είναι η ψυχούλα μας κλπ. Και ο Άγιος Γέροντας, ο Εφραίμ, ο Οριζονίτης ή Φιλοθεήτης, εμείς τον γνωρίσαμε στο Φιλοθέου προσωπικά και όχι μόνο, και στην Πάτρα. Ο αγώνας δεν είναι μικρός, ούτε και σε λίγο χρόνο κατορθώνεται η νίκη και ο θρίαμβος κατά του εγωισμού. Μεγάλο θηρίο, πολυκέφαλο. Έλα ναι. Κόβεις ένα, βγαίνουν δύο. Κόβεις δύο, βγαίνουν τέσσερα. Να, γιατί χρειάζεται η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε. Γιατί ο αγώνας είναι καθημερινός. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε ώρα και στιγμή. Χρειάζεται αγώνας. Υπομονή και καρτηρία, καθαρή εξομολόγηση, σωστή, όμορφη μετάνοια. Μετάνοια που σημαίνει πάω στην αγκαλιά του Θεού, θέλω να ζήσω με τον Ιησού μου και κοιτάω το χιτόνα μου ότι είναι λερωμένος. Το χιτόνα μου, έτσι, γιατί βλέπω το χιτόνα του Κυρίου μου που είναι πεντακάθαρος. Το χιτόνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένο και έρδημα όχι έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Ναι. Είναι πολυκέφαλο λοιπόν θηρίο. Βγάζει πολλά πράγματα. Ο εγωισμός έχει πολλά κακά. Όπως φόνο, φθόνο, ζήλια, βλασφημία, εσχρολογία, βομολογία, κατάκριση, βλασφημία, πορνεία, φιλαργυρία, πηλιδονία, φιλαρχία, εσχρούς, πονηρούς, κακούς, λογισμούς, και υποβόσκουν πολλά πράγματα, όπως καινοδοξία, ίσης, τύφος, πνευματικός εδώ. Ο εγωισμός σαν λιοντάρι παραφυλάει να μας επιτίθεται. Εμείς πρέπει να έχουμε στα χέρια μας το όπλο και το μαχαίρι της αντιρρήσεως κατά το λογισμό. Ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής, να μην παρουσιάζουμε κενά, διότι τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος και σφινώνει μέσα στα κενά και μας δημιουργεί κατάσταση επικίνδυνη. Η προσευχή πρέπει να είναι ακατάπαυστη. Πρέπει να είναι ακατάπαυστη. Γι' αυτό και μας επέμενε η Αγία αυτή Μορφούλα, ο Άγιος Γέροντας, να λέμε συνεχώς την ευχή, έτσι όπως την είχε μάθει από τον οσιότατο μεγάλο μύστη της θεολογίας, τον γέροντα Ιωσήφ
τον ησυχαστή, τον άνθρωπο της αρετής, της σιωπής και της προσευχής. Ας αγωνιστούμε, λέει ο Άγιος Γέροντας ο Εφραίμ, εναντίον κυρίως αυτού του πάθους, διότι από εδώ ξεκινούν όλα. Και το κυρίως φάρμακο κατά του εγωισμού είναι «Ελάμπτε, έλα γέροντα, ελθέα και σκύλωσον τη μη Παλάγιο Πνεύμα και φώτισον ημάς, ναι, δια πρεσβειών και οικεσιών του μακαριστού γέροντά μας». Πώς έρχεται, με τι έρχεται, το κυρίως φάρμακο κατά του εγωισμού είναι η ταπείνωση. Ο Κύριος μας μας είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών». Η ταπείνωση και η πραότητα χαρίζουν μια πνευματική ανάπαυση στην ψυχή, της χαρίζουν φως και βλέπει καθαρότερα τα πράγματα. Καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να βλέπεις με τα μάτια αυτά της ψυχής. Και όχι μόνο. Είπα τον Κύριε, είπα τον Ιστρουβανό και ενώπιό σου, του κέσιμο άξιος πληθύνε Υιός σου. Γιατί ο μισόκαλος, ο μισάνθρωπος, πώς θα ενεργήσει, δεν το ξέρουμε, ούτε εσείς, ούτε εγώ. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε πάντοτε με τη χάρη του Αγίου Θεού και την ευλογία του Αγίου Θεού, γιατί ο πονηρός ζητά την ακαταφή. Αν μπορούσες να βρεθείς ψηλά στον ουρανό, θα άκουγες εκεί ετούτο το ψαλμό. Κι αν μπορούσες να δεθείς στου δέντρου τα κλαδιά, θα άκουγες εκεί να λένε τα πουλιά. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, μελέτης όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, μελέτης όλοι μας. Θα μπορούσες να βρεθείς στο γαλάζιο του άκουγες εκεί τη φωνούλα του ψαριού. Κι αν μπορούσες να ανεβείς στην ψηλότερη κορφή, θα άκουγες κι εκεί την ίδια προσευχή. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, μελέτης όλοι μας. Άγιος ο Θεός, θα άκουγες εκεί τον ύμνο της χαράς. Κι αν μπορούσες να το πας και φίλους και εχθρούς, θα άκουγες με μιας εκείνους τους ψαλμούς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Ναι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Στην προσευχή μας πάντοτε έλεγε ο μακάριος αυτός γέροντας ο Εφραίμ, ο Αριζονίτης, πάντοτε να δεόμεθα του Θεού να μας απαλλάσσει από αυτό το θηρίο, τον εγωισμό και να μας χαρίζει την Αγία Ταπείνωση της ψυχής. Την Αγία Ταπείνωση της ψυχής. Πώς μπορεί ένας που ζει την αμαρτία, όπως είναι αυτά τα σαρκικά πάθη και όχι μόνο, που είναι μόνο εγωιστικά, μόνο υπερήφανα, μόνο φιλόδοξα, μόνο φιλίδωνα και φιλάργυρα. Πώς μπορεί να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Στην προσευχή μας πάντοτε να δεόμεθα του Θεού, να μας απαλλάσσει από το θηρίο τον εγωισμό και να μας χαρίζει την Αγία Ταπείνωση της ψυχής. Την Αγία Ταπείνωση της ψυχής. Όσο περισσότερο αγιάζομαι ο καθένας τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο αγιάζεται το σώμα της Εκκλησίας και κατά το ανθρώπινο χαρακτήρα της. Διότι κατά το θείο της χαρακτήρα είναι τόσο αγία όσο και ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Η ιστορία της Εκκλησίας είναι η ιστορία αγώνος, εξαγιασμού των πιστών της. Αυτό λέει ο γέροντας Εφραίμ, ο Αριζονίτης Φιλοθεήτης. Μπορείτε, μπορούμε να είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, να εκκλησιαζόμαστε, να προσευχόμαστε, να νηστεύουμε, να μελετούμε το Λόγο του Θεού, να μετέχουμε στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας, όχι κατά ανάγκη, αλλά κατά θείον έρωτα, όχι γιατί σήμερα είναι του Αγίου Τάδε ή είναι Χριστούγεννα ή είναι της Παναγίας ή είναι Θεοφάνεια ή ξέρω εγώ είναι κάτι άλλο, μια γιορτή Πάσχα, ας πούμε, είναι Μεγάλη Πέμπτη και θα πάω να κοινωνήσω. Δεν είναι έθιμο η Θεία Κοινωνία. Είναι τρόπο ζωής. Όλοι όσοι πιστεύουν αληθινά αγαπούν την εναληθεία. Όσοι δεν πιστεύουν αληθινά αγαπούν εν υποκρίση. Αυστηρός ο λόγος του, αλλά πολύ καθαρός και αληθινός. Πολύ καθαρός και αληθινός. Άρα λοιπόν αδέλφια μου και ψυχή μου και ψυχούλες μου πρέπει να προσέξουμε. Εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί αγαπούμε όλους και επιθυμούμε να έρθουν σε επίγνωση αληθείας. Έτσι μας δίδαξε ο Θεός της αγάπης. Έτσι αναπαύεται η συνείδησή μας. Δεν εκφρενόμεθα προς τους ανθρώπους εξαιτίας της αιρέσεως ή της απιστίας του, αλλά και δεν θα αγαπήσουμε ποτέ την απιστία ή την αίρεση χάρη των ανθρώπων, διότι θα αποξενωθούμε από το Θεό. Καταλάβατε τι όμορφα μιλάει όσιος γέροντας αυτός, ο άνθρωπος της μετάνοιας, ο Αριζονίτης, ο Φιλοθεήτης. Εκείνοι που μιλούν πληθωρικά περί αγάπης, λοθεύουν το περιεχόμενό της, συνεχίζει, για να περιπτυχθούν όλους τους αιρετικούς όλων των αποχρώσεων. Είναι τόσο ψεύτικη αυτή η αγάπη, όσο και τα ψεύτικα λουλούδια. Βλέπετε, όσο και τα ψεύτικα λουλούδια. Μπορεί να είναι ωραία, εξωτερικά, να φτιάχνουμε χίλια δυο πραγματάκια, να σχεδιάζουμε κλπ. Αλλά συγχωρέστε με, ο άνθρωπος όσο απομακρύνεται από τα χέρια του Θεού, τόσο δυστυχώς γίνεται ανέραστος. Δεν μπορεί να αγαπήσει. Και ο άνθρωπος που δεν μπορεί να αγαπήσει είναι τελείως τυφλός. Είναι τελείως κουλός. Είναι τελείως τρελός. Μη σας φαίνεται περίεργο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια ελευθερώσει μας. Και η αλήθεια είναι μόνο ο Χριστός.
Και αλήθεια είναι μόνο ο Θεάνθρωπος Κυριός μας. Η όντως αλήθεια. Ένας άλλος Άγιος που γνωριζόντουσαν με τον Εφραίμ ήταν και είναι ο Άγιος Πορφύριος. Ο Θεός, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, φροντίζει ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν αδιαφορεί για μας. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Ακούτε. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Δεν γεννήθηκε ο κόσμος και δεν δημιουργήθηκε ο κόσμος μόνο για μας. Τι εγωισμός είναι αυτό. Τι ταλαιπωρία είναι αυτή μέσα στην ψυχή μας που έχουμε πολλοί άνθρωποι. Να αρέσουμε μόνο εμείς. Να αρέσουμε στον Χριστό όμως κανένας μας. Συγγνώμη. Είμαστε το Κύριε. Να μην αρέσουμε στον Χριστό. Δεν παλεύουμε. Δεν θέλουμε. Δεν προσπαθούμε. Και αυτό ξέρετε γιατί. Γιατί είμεθα άνθρωποι υπερήφανοι. Ο Θεός φροντίζει ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν αδιαφορεί, έτσι. Ο Θεός μας αγαπάει πολύ, μας έχει στο νου Του κάθε στιγμή και μας προστατεύει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην φοβούμαστε τίποτε. Ποιος το λέει αυτό? Ο Όσιος Πορφύριος, ο Αγιορείτης, ο Αθηναίων το κάφημα και εκκλησία στο Αγλάισμα. Ναι, και στην Πολυκλινική. Ωχ, Παναγιά μου, τι μεγάλη χάρη, τι μεγάλη ευλογία για αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, τι να πούμε, δεν θέλουμε να λέμε για μας, είναι αμαρτία. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην φοβόμαστε τίποτε. Ναι, το τόνιζε αυτό. Γιατί πηγαίναμε φοβισμένοι. Δεν θα πάμε στον Παράδεισο, δεν θα κάνουμε τίποτα. Και τούτο και τ' άλλο και λέγαμε διάφορα και θα χαθούμε. Και έχουμε μπλέξει ο οικουμενισμός, ο τούτο το τ' άλλο, ο παπισμός, ο προτεσταντισμός, ο πολιτικά κόμματα εκείνο. Λέγαμε διάφορα και όμως αυτός μας ανάπαυε. Και μας έβαζε να πούμε καλά, να ζήσει, να ζητάτε να γίνει το θέλημα του Θεού, Πορφύριος. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγο εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα, λίγο εγωισμός. Όποιος δοθεί στον Χριστό με όλη του την καρδιά, ξεπερνά την κατάθλιψη και τα νεύρα. Και τα νεύρα, τα ακούτε αγόρια μου και κορίτσια μου, τα ακούτε φίλοι και φίλες, τα ακούτε. Χωρίς εμού δίναστε πλήρου, δεν είπε ο Χριστός μας. Έτσι λέει και αυτός εδώ ο Άγιος, ο Πορφύριος. Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού και όχι το δικό μας. Να μην είμαστε επιδειξιομανείς. Να μην θέλουμε να περάσει πάνω του το δικό μας. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Για όσους προσευχόμαστε. Αλήθεια, προσευχόμαστε και κάποιους άλλους. Το θέλουμε. Ο Χριστός θα μας το δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει όμως λίγο εγωισμός, δεν θα γίνει τίποτα. Αν το κάνεις μόνο και μόνο για να σου πούνε ναι, μπράβο παπά μου, μπράβο αδελφέ μου, μπράβο αδελφή μου, μπράβο μητέρα, μπράβο πατέρα κλπ. Ω, καλά, 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 τίποτα. Πρέπει να είμαστε όλοι στην αγκαλιά του Θεού. Όποιος δοθεί στον Χριστό με όλη του την καρδιά, ξεπερνά την κατάθλιψη και τα νεύρα. Αυτά τα παιδάκια έχουν νεύρα, έχουν κατάθλιψη, όχι. Καταλάβατε, ούτε κατάθλιψη έχουν, ούτε τίποτα. Το άρχος καταπολεμείται με την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ακούτε τι λέει ο Πορφύριος, ο Άγιος. Το άγχος καταπολεμείται με την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και τον καλόν αγώνα. Όταν λες λοιπόν να κάνεις καλό αγώνα σε κάποιον, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι, σε τι αγώνα? Εγώ θέλω να κάνω τούτο, θέλω να ζήσω έτσι, θέλω να επιθυμώ, το ίδιο και στους μεγαλύτερους. Στους 30, στους 40, στους 50, στους 60, στους 70, στους 80. Ηλικία εννοώ.
Θέλω να ζήσω τη σάρκα. Θέλω να ζήσω τον κόσμο. Να ζήσω το απόλυτο μηδέν. Και να ρωτιέσαι και λες, καλά ψυχούλα μου, ναι. Φοβάς, μωρέ παιδάκι. Κοίταξε λίγο και τον εαυτούλη σου. Κοίταξε και την καρδούλα σου. Κοίταξε και την ψυχούλα σου. Κοίταξε, μωρέ παιδάκι μου, ευλογημένο. Το άγχος, λοιπόν, καταπολεμείται με την εμπιστοσύνη στο Θεό και η κατάθλιψη και όλα αυτά. Πού είναι η εμπιστοσύνη μας στο Θεό? Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Ο Άγιος Πορφύριος, ο γιατρός, ο ιαματικός. Η ψυχασθένεια είναι βρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Για να προσέξουμε λίγο. Για να προσέξουμε λιγάκι. Βλέπετε, δεν είναι δικά μου τα λόγια. Δεν τα σκέφτηκα εγώ. Τα λέει αυτός, ο οποίος έζησε και ζει κοντά μας αιώνια, αφού είναι στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό, αδέρφια μου και αδελφές μου, ας προσέξουμε και ας προσευχηθούμε, γιατί ο πονηρός έχει πολλά, πολλά, γιατί ο διάβολος καιροφυλαχτεί σε πολλές καταστάσεις. Βλέπετε τι γίνεται. Ο άνθρωπος όταν ζει χωρίς Θεό, λέει, χωρίς γαλήνη, είναι, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά έχει με άρχος, ζει μέσα στη συνεχόμενη αγωνία, την κατάθλιψη, την απελπισία, δεν γίνεται τίποτα, δεν θα σωθούμε, δεν γίνεται, δεν θα λυτρωθούμε. Αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Εάν οι κυβερνώντες πιστεύανε στον Χριστό, αν πιστεύανε στον Χριστό και αν ζούσαν με τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, θα άλλαζε η κοινωνία μας. Θα άλλαζε, αδέλφια μου. Θα άλλαζε η κοινωνία μας. Θα γινότανε χριστοκεντρική, θεανθρώπινη. Όταν έρθει ο Χριστός, λέει ο Πορφύριος, στον άνθρωπο, όταν έρθει στην ψυχή μας, η ψυχή γίνεται αλλιώς. Ζει παντού. Συν Χριστό παταχού φόβος ουδαμού. Δεν υπάρχει πουθενά φόβος. Πού είναι τώρα, παιδιά μου? Πώς το καλό? Πώς το καλό? Ποιος από εμάς θέλει να ζει κοντά στο Χριστό? Ποιοι από εμάς επιθυμούμε να ζούμε κοντά στον Ιησού Χριστό, στην παραγάπη μας? Κύριε Ιησού Χριστέ, για το θέλει σώμα. Γιατί, αδέρφια μου, έχουμε ξεφύγει από αυτό που μας λέει ο Χριστός μας και ο Άγιος Γέροντάς μας, ο Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο Αγιορείτης, ο τον Αθηναίο το κάφημα, γιατί εκεί έδωσε όλη του τη ζωή. Άρα, λοιπόν, το άγχος καταπολεμείται με την εμπιστοσύνη στο Θεό, στην πρόνοια του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, όκταγλα, δεν έχει γαλήνη, δεν έχει τίποτα. Όταν έρθει ο Χριστός στον άνθρωπο, όταν έρθει στην ψυχή μας, η ψυχή γίνεται αλλιώς. Ζει παντού. Το ζούσε αυτό. Θέλω, λέει, να συνεχίσει. Να καταλάβεις κι εσύ ότι δεν υπάρχει δυσκολία που δεν έχει λύση εν το Χριστό. Δώσου στο Χριστό και εκείνος θα σου βρει λύση. Ναι, δώσου και εγώ να δοθώ στο Χριστό και όλοι μας να δοθούμε στο Χριστό. Γιατί αδέλφια μου και αδελφές μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε, θα πρέπει να αλλάξει η ζωή μας, γιατί ο διάβολος, Κύριε ελεησό, Κύριε ελεησό, Κύριε ελεησό, θέλει να μας δώσει απελπισία, θέλει
να μας βάλει στο τρυπάκι της απόγνωσης, οπότε να οδηγηθούμε σαν τον Ιούδα στην αυτοκτονία. Του Χριστού στην αγκαλιά, να είμαστε όλοι και να είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, μακριά από τον εγωισμό μας, από αυτή την αρρώστια μας, μακριά από τα ετσιφελισμένα γεγονότα μας, από την, την κατάστασή μας έτσι όπως τη ζούμε, ζητώντας συνεχώς το έλεος του Θεού, ζητώντας συνεχώς την αγάπη Του που είναι δεδομένη, να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, να εικαιτεύει ο ένας εις το Θεό για τον άλλον και τότε, ό, τότε θα είμαστε όλοι ενωμένοι, ενενή στόματι και μια καρδία και θα δοξάζουμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας. Αδέλφια μου και αδελφές μου, πιστεύω ότι ο γέροντας και υγειασμένος Εφραίμ από την Αμερική και όχι μόνο και από το Άγιον Όρος, το πνευματικό παιδί του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, αυτό το ευλογημένο παιδάκι, αυτός ο ευλογημένος νέος, αυτός ο ευλογημένος νέος παπάς, με τόσα χαρίσματα που γέρασε εις τη διακονία του προς τον συνάνθρωπο, να μας βοηθάει, να μας στηρίζει και να μην ξεχνάμε ότι αν είσαι από ολό πρόβατο, υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται για σένα. Και αυτό το κάποιος δεν γίνεται τυχαίος, είναι όλη η Εκκλησία του Χριστού και την κεφαλή της Εκκλησίας ήταν και είναι και θα είναι στους αιώνας των αιώνων ο Χριστός. Λαιμός αυτής της ανθρώπινης υπόστασης, έτσι κατά το ανθρώπινο, ήταν και είναι η Κυρία Θεοτόκος, η Παρθένος Μαριάμ.
Και όλοι εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό αναρωτιέται ο Απόστολος Παύλος που λέει πώς είναι δυνατόν να κάνω τα μέλη του σώματος του Χριστού μέλη πόρνης. Πώς είναι δυνατόν, μη γέννητο, λέει ο ίδιος. Και θα παρακαλέσω, αν έχετε την καλοσύνη και έχετε την Καινή Διαθήκη, πιστεύω ότι έχετε, αν έχετε του Κολιτσάρα του Μακαρίτη, του Τρεμπέλα του Μακαρίτη, του Σωτηρόπουλου του Μακαρίτη κλπ. Αυτοί οι μακαριστοί του Τρεμπέλα, έτσι, συγχωρέστε με, διαβάστε την προς Ρωμαίους επιστολή. Διαβάστε το Α κεφάλαιο. Διαβάστε το Β κεφάλαιο, το Γ, το Δ κλπ. Αλλά αν μείνετε στο πρώτο, θα πάρετε απαντήσεις για αυτό που ζούμε σήμερα, το οποίο το λέει η Αγία Γραφή. Και εκεί να προσέξετε και εσείς και εγώ, γιατί ο διάβολος καιροφυλακτεί πολύ, με πολλούς πονηρούς τρόπους. Ξέρω και γνωρίζω όλοι μας ότι περνάμε ένα δύσκολο αγώνα. Και ο αγώνας μας είναι όχι για να επιβιώσουμε μόνο, που το κάνουν εξυπηρετητές στα δαιμόνια και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός εκκλησίας. Αλλά επειδή δεν θέλουν να υπάρχει χαμόγελο στον άνθρωπο, δεν θέλουν να υπάρχει πίστη στον άνθρωπο, δεν θέλουν να υπάρχει ειρήνη και ενότητα ψυχής και σώματος, θέλω να σας παρακαλέσω, να σας οικετεύσω και να σας πω έτσι με λίγα λόγια και με απλά λόγια, καλή μετάνοια αδέρφια μου. Ο Ιησούς σας περιμένει, δεν τρέπεται να λερωθεί από σένα και από μένα. Δεν με συχαίνεται, δεν με αηδιάζει, με περιμένει και μας περιμένει όλους μας. Καλή μετάνοια. Μακριά από την επάρατο αυτή κατάσταση που είναι ο εγωισμός, είναι ο τίτλος. Λέμε αυτός έχει καρκίνο, αλλά τι καρκίνο έχει? Έτσι είναι και ο εγωισμός. Είναι ο όρος. Αλλά το τι έχουμε, από τι πάσχουμε, δεν ξέρουμε. Θα μας το πει η Εκκλησία μέσα από τα Ιερά Μυστήριά της. Ένα από αυτό είναι η μετάνοια και εξομολόγηση. Ένα άλλο μυστήριο είναι να ζήσω τα μυστήρια της Εκκλησίας, το μυστήριο του Ευχελαίου. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Βεβαίως το ιερό μυστήριο του γάμου και όχι του πολιτικού γάμου, ούτε το σύμφωνο συμβίωσης, βεβαίως ούτε τα άλλα τα οποία δεν είναι καν γάμος. Αλλά να ζήσω. Να ζήσω όχι την πολιτική βάπτιση, αλλά την πραγματική βάπτιση. Βαπτίζομαι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βαπτίζομαι εις την κολυμήθρα με τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις. Λαμβάνω εκεί το δεύτερο μυστήριο της χάριτος, το χάρισμα, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Επιτέλους, αδέρφια μου και αδερφούλες μου, ας κοιτάξουμε κατάματα ότι κάτι κάνουμε λάθος και πρέπει να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε. Τρέχοντας όμως. Να, γιατί είναι η μετάνοια. Όταν ήρθε στα συγκαλά του ο ταλέπορος εκείνος άνθρωπος, είδε τα πράγματά του, είδε την καρδιά του, είδε το τι γίνεται και άλλαξε η ζωή του. Γι' αυτό ας προστρέξουμε εις την Παναγία μας. Και εκεί θα ανεβούμε κάπου ψηλά. Και από εκεί μετά θα χαρίσουμε μέσα στην καρδούλα μας κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ ωραίο.
χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, η Κυρία Θεοτόκος να μας ευλογεί. Στο συνάνω